Η κυβέρνηση έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Τι νέο φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Κατσότη? Αυτό το νομοσχέδιο έχει, να το πω έτσι, δύο άξονες που κινείται. Ο ένας είναι ο εργάσιμος χρόνος και το άλλο, το κύριο ζήτημα, είναι η κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών που έχουν κατακτηθεί μέχρι τώρα με πολύ σκληρούς αγώνες. Είναι δύο πλευρές που το κεφάλαιο, αν θέλετε, ποτέ δεν συμβιβάστηκε ούτε με το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, ούτε βέβαια με την οργάνωση των εργαζομένων που συγκρούεται με την ασυδοσία των εργοδοτών που διεκδικεί άλλους όρους αμοιβής και εργασίας τέτοιους που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Και στα δύο αυτά έρχεται τώρα το νομοσχέδιο να υπηρετήσει τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου με αύξηση του χρόνου εργασίας στις 10 ώρες, βέβαια ενσωματώνεται και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να πάει και 13 ώρες. Μιλάμε για 78 έως 78 ώρες δουλειάς την εβδομάδα, κάτι που τσακίζει τον ίδιο τον εργαζόμενο, την υγεία του, η οποία θα αυθύρεται ακόμη πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να μειωθεί και το όριο βέβαια ζωής του ίδιου του εργαζόμενου, το προσδόκιμο όπως λέμε. Η κυβέρνηση βέβαια λέει ψέματα. Προσπαθεί να παραπλανήσει τους εργαζόμενους και τον ίδιο τον λαό, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Ότι θεσπίζεται, λέει, το 8ωρο. Έχουμε άνθρωπο το οποίο τα κατοχυρώνει. Όμως δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί τον εργαζόμενο 10 ώρες την ημέρα. Η κυβέρνηση λέει ότι προστατεύει τον εργαζόμενο από την ασυδοσία των εργοδοτών με κάποιους κανόνες που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Ισχύει αυτό? Έχει δύο επιλογές ο εργαζόμενος. Ή να δουλέψει τις 10 ώρες ή να απολυθεί. Αυτή είναι η προστασία που του παρέχει η κυβέρνηση. Καμία άλλη προστασία δεν του παρέχει. Λέει ψέματα λοιπόν και εδώ η κυβέρνηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς. Ότι οι απολύσεις είναι πολύ περισσότερες από ό,τι οι προσλήψεις. Ανακυκλώνεται η ανεργία κάθε χρόνο και τα ίδια τα στοιχεία της Ελστάτ το αποδεικνύουν αυτό, με το να έχεις 1.000.000, ξέρω εγώ, 200.000 απολύσεις και 1.180.000 προσλήψεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάθε χρόνο που ο χρόνος δοκιμασίας, όπως λένε, που δεν θεσπίζει αποζημίωση στον εργαζόμενο, είναι ένα χρόνος, ο δοκιμαστικός χρόνος, από 2 μήνες που ήταν. Και εδώ λοιπόν η κυβέρνηση, στο θέμα αυτό που λέει ότι εξισώνει την αποζημίωση του εργάτη με τον υπάλληλο, πάλι είναι, κοροϊδεύει δηλαδή τον κόσμο, ενώ έχει καταργήσει την αποζημίωση ουσιαστικά με τον ένα χρόνο δοκιμαστικής περίοδου, ενώ έχει μειώσει κατά πολύ, έρχεται λοιπόν να πει ότι εγώ το εξισώνω. Και είναι ουσιαστικά μέτρο στήριξης του κεφαλαίου και των εργοδοτών. Μέτρο στήριξης του κεφαλαίου και των εργοδοτών, όπως το λέτε. Βέβαια το νομοσχέδιο έχει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το δεκάωρο. Ρυθμίζει το θέμα των υπερορίων, δίνοντας τη δυνατότητα στην εργοδοσία να αυξάνει τις υπερορίες 150 ώρες το χρόνο. Καταλαβαίνετε, αν αυτά προσθεθούν πάνω στο δεκάωρο οι υπερορίες, μιλάμε για 13-14 ώρες δουλειά που μπορεί να υποχρεώνει ο εργαζόμενος, γιατί ξέρετε, υπάρχει στον χώρο δουλειάς η δημοκρατία του εργοδότη, η δικτατορία του κεφαλαίου δηλαδή. Αν δεν το κάνεις, είσαι κακός εργάτης και έχεις ημερομηνία λήξης πολύ σύντομη από αυτή την άρνησή σου. Και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής που λέει η κυβέρνηση. Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής είναι, είσαι ελεύθερος να επιλέξεις να είσαι άνεργος. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Καμία προστασία δεν παρέχει η κυβέρνηση και αυτό φαίνεται βέβαια από το ότι το δεύτερο σκέλος που είπαμε αφαιρεί συνδικαλιστικά δικαιώματα, δυσκολεύει, να πω έτσι, την ίδρυση ενός συνδικάτου, προσπαθεί να φακελώσει συνολικά όλη αυτή τη διαδικασία της οργάνωσης των εργαζομένων με ονοματεπώνυμο, με ΆΜΚΑ κτλ. Σε μία πλατφόρμα που θα κρατάει το Υπουργείο Εργασίας και θα έχει πρόσβαση βέβαια το κεφάλαιο, οι εργοδότες, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ και οι άλλες οργανώσεις, οι οποίες βέβαια θα αναζητούν μέσα από εκεί το προφίλ του κάθε εργαζόμενο, αν είναι οργανωμένος, αν πρωτοστατεί και βέβαια θα έχει την ανάλογη στάση ο εργοδότης απέναντι στον εργαζόμενο. Αυτό υπηρετεί σήμερα η κυβέρνηση
και κατά τα άλλα μιλάει για ελεύθερες επιλογές. Ποιο είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται αυτά τα μέτρα? Αναφέρατε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι ένα μέτρο που ισχύει εδώ και χρόνια σε κάποιους κλάδους, μέσω συλλογικών συμβάσεων κιόλας. Είναι γνωστό και το ΚΚΕ έχει αναδείξει από τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε έτσι, και τη Λευκή Βίβλο. Εκεί στηρίζονται όλα αυτά τα μέτρα και που έρχονται να ισοπεδώσουν ό,τι κατακτήθηκε με την ύπαρξη του σοσιαλισμού, υποχρεώθηκε δηλαδή σε παροχές το σύστημα και ήρθαν λοιπόν με τις ανατροπές να ισοπεδώσουν κάθε τέτοια κατάκτηση που έμπαινε εμπόδιο, που κάθε προστασία, να το πω έτσι, που παρήχε το νομοθετικό πλαίσιο. Τότε λοιπόν αυτός ο συλλογικός εκφραστής του μεγάλου κεφαλαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόρισε λοιπόν τους στόχους για την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου, την ευελιξία, την είπαν ευαλφάλεια, flexicurity, όλες αυτές οι ονομασίες που τις έχουν ακούσει οι εργαζόμενοι. Από τότε λοιπόν είναι και εδώ στη χώρα μας το 1990 πρώτη φορά άρχισε η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ακολούθησαν πάρα πολλοί νόμοι, με τον τελευταίο του 2011 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που μιλάει για την, διευθέτηση με συμβάσεις, με συλλογικές συμβάσεις. Okay. Βέβαια το θέμα είναι, δεν είναι αν είναι με σύμβαση ή είναι με ατομική, είναι και αυτό ένα ζήτημα, γιατί δεν θέλουν ούτε καν την ύπαρξη του σωματείου για να συμφωνεί στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Θέλουν να, ο κάθε εργαζόμενος από μόνος του να είναι μπροστά στον εργοδότη και να εκβιάζεται, να αποδέχεται ατομικά την διευθέτηση και έτσι λοιπόν να δουλεύει ασταμάτητα προς όφελος του εργοδότη. Από τότε λοιπόν είναι το, βέβαια αυτός ο νόμος δεν καταργήθηκε από κανέναν, ίσα ίσα που η κάθε κυβέρνηση που ερχόταν έβαζε και το δικό της λιθαράκι στο χτύπημα του σταθερού ημερήσιου χρόνου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα υποκρίνεται, ο οποίος... Λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο αν γίνει, ναι, κυβέρνηση, και διαφωνεί, κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Ναι. Έχει μία πείρα ο κόσμος από τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τι έκανε, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας την πήγε ακόμη παραπέρα, 12 ώρες εργασία στους νοσοκομιακούς γιατρούς, 9 ώρες εργασία στους εργαζόμενους στον ΟΣΕ και βέβαια ο νόμος αυτός του 11 έμεινε αυτούσιος. Σήμερα λοιπόν τι λέει? Να μην είναι με ατομική σύμβαση, αλλά είναι με συλλογική σύμβαση. Ναι. Και γιατί το λέει αυτό? Θέλει να κάνει συνενόχους και τις οργανώσεις των εργαζομένων να μπορούν να υπηρετήσουν αυτή την ανάγκη του μεγάλου κεφαλαίου για να καταργηθεί το 8ωρο, το πενθήμερο, το 40ωρο, για να μπορεί να υπηρετεί τη ανάγκη της παραγωγής μέσα από όλη αυτή τη ρύθμιση εργαζομένων και εργοδοτών. Δεν διασφαλίζεται μέσω συλλογικών συμβάσεων κάποια από τα δικαιώματα των εργαζομένων? Εμείς είμαστε υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είναι γεγονός ότι ένα σωματείο, όσο και ξεπουλημένο να είναι, παίρνει υπόψη τους ίδιους τους εργαζόμενους και δυσκολεύεται να κάνει όλη αυτή την, να το πω έτσι, την προδοτική, να έχει προδοτική στάση απέναντί τους. Τώρα, βέβαια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το απογειώνει αυτό. Και τι λέει? Ατομικά ο κάθε εργαζόμενος δεν χρειάζεται να υπάρχει σωματείο. Ξεπερνά λοιπόν έστω και αυτή τη δυσκολία που υπήρχε και πάει ατομικά να προωθήσει συνολικά αυτή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που είπαμε ότι θα αλλάξει συνολικά τη ζωή του εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την κατάσταση? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, έχει αντιδράσει από την αρχή, είπε ότι είναι αιτία πολέμου αυτό το νομοσχέδιο και επιδιώκει και με τα μέλη του, τα στελέχη του μέσα στο κίνημα, να δημιουργήσει κλίμα αντίθεσης, σύγκρουσης με την κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο, στην κατεύθυνση να μην έρθει στη Βουλή, να μην κατατεθεί. Και γι' αυτό και κάνει συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, με τη συγκέντρωση στην Αθήνα, η οποία δίνει για τον τόνο, 27 Μαΐου, στο Σύνταγμα, όπου εκεί θα καλούμε βέβαια και συνολικά τους εργαζόμενους και το λαό να πάρει μέρος, γιατί δεν είναι ένα νομοσχέδιο που αύριο θα καταργηθεί, γιατί η πείρα λέει ότι ό,τι ανατρέπεται δύσκολα μετά επαναφέρεται ή κατακτιέται,
όπως με όλα αυτά που έγιναν στα μνημόνια, στη δεκαετή κρίση, όπου τίποτα δεν καταργήθηκε και όλα βέβαια έχουν ανατρέψει, έχουν επιδεινώσει την ίδια τη ζωή του εργαζόμενου και του λαού. Καλούμε λοιπόν τον λαό να εκφράσει, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του απέναντι στην κυβέρνηση. Βέβαια τα συνδικάτα, όπου τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ παίζουν πρωταρχικό ρόλο, προετοιμάζουν μέσα από συνελεύσεις, μέσα από συζητήσεις στους χώρους δουλειάς, την πλατιά ενημέρωση των εργαζομένων συνολικά, τις κινητοποιήσεις τους, με απεργία την οποία προετοιμάζουν, έτσι ώστε να μην κατατεθεί και βέβαια με την κλιμάκωση αργότερα, αν το νομοσχέδιο κατατεθεί και μπει στη Βουλή για ψήφιση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.